Πάθησα όσο μπορούσα. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν αυτός ο χορός, γιατί η αλήθεια η προηγούμενη ήταν πιο πολύ στα μέτρα μου, λόγω του ότι ήταν πιο αισθησιακή, πιο αργή. Η μεγαλύτερη παραξενιά του παρτενέρ μου είναι ότι είναι πολύ τυπικό στις ώρες του, που δεν είναι παραξενιά, αλλά για μένα, επειδή δεν είμαι τυπική, είναι παραξενιά, και ότι νευριάζει όταν χτυπάει το κινητό μου. Την άλλη εβδομάδα θα καταπλήξει η Ρίτα. Εγώ θα το κάνω το σχόλιο και λέγει ό,τι θέλεις. Ήταν πολύ συγκινητικό, ειλικρινά, και μπράβο σου που κατάφερες το Ecto Live να σε απολαύσουμε όπως σε είδαμε. Συγγνώμη, για ήχο δεν μπορούσα να μην το πω. Και χρόνια πολλά σε όλους. Λες και βλέπαμε, ρε παιδί μου, παραμύθι, και βγήκε η πριγκίπισσα να χορέψει με τον πρίγκιπα. Χριστίνα μου, θα ξεκινήσω από εσένα. Ρίτα μου, το έχω αποφασίσει, ζει σε λάθος εποχή. Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να ζούσες. Είσαι μία πριγκίπισσα, πανέμορφη, σου πάει το βάλς. Δηλαδή, είσαι στο στοιχείο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Βλέπω και απέναντι Ρίτα και χορός ίσον τελικό. Παύλος, Ρίτα, the best. Και είναι και ο πατέρας σου σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ήρθαν από την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Πώς σας φάνηκε? Καταπληκτική, ε! Αυτά είναι, μπράβο! Ρίτα μου, όσο ότι είναι οι γονείς σου κάτω, σε άγχωσε λίγο παραπάνω λίγο σήμερα. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, πάντα, ε! Παύλο μου, πολύ ωραία δουλειά. Τζέικ. Παύλο, είπες ότι νευριάζεις, είπε η Ρίτα μάλλον, ότι νευριάζεις που χτυπάει το κινητό της στις πρόβες. Λίγο το μικρόφωνο για να σε ακούω. Το κινητό της Ρίτας δεν σταματά να χτυπά. Επειδή το ξέρω, γι' αυτό σε κοιτάω. Είσαι καλά με τα νεύρα σου. Όχι, ήβρα τρόπο να το πω δημόσια, δεν το ξέρω ακόμα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο πάμε. Ναι. Οπότε έρχεται, μόλις κάτσα βάλω καπούτσα, βάλω το αθόρυβο και έχει τρεις πρόβες που καλούμε καλή δουλειά γιατί δεν χτυπά. Και διαρωτάτε, μα πώς και δεν με θυμήθηκε κανείς. Είδες. Πώς και έχει ώρα να χτυπήσει. Πολύ ωραίο και με το αναπτύσσεις τις άμυνες με τη Ρίτα. Λοιπόν, ήσουνα ονειρική, έχω να πω. Έκανες τα λαθάκια σου και το ξέρεις, γιατί ξέρεις τι γελάω μαζί σου. Που κάνεις τα λαθάκια και ψάχνεις να με δεις, ότι του τύπου «Σε είδα που με είδες». Χορεύεις, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν να με δεις τα λάθη εσύ. Ρίτα, όμως, μπράβο, ήσουν ονειρική, είχες αυτό, είχες το στήσι. Τι σου λέει ο Δάκης σε όλα τα live, κάθε φορά τι σου λέει ο Δάκης? Νομίζω θα πει το ίδιο και σήμερα. Τι σου λέει, θέλω να το ακούσω. Πολύ κομιλφό.
Όχι, 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 όχι. Φινετσάτη. Λοιπόν, και ο χορός αυτός, επειδή είναι φινετσάτος, θα συμφωνήσω με την Χριστίνα, ήσουνα στα νερά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είχες τα λαθάκια σου, αλλά μπράβο, πήγε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δάκινε. Τα λαθάκια τα είδες πολύ. Μετά που είπα, Τζέι, τι να πω πια εγώ. Φινετσάτη. 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 Καταπληκτική. Είδατε κανένα λάθος. Λιγάκι εκεί. Λίγο. Λίγο. Αλλά χαμογέλασε από μόνη σου μετά. Θα μπορούσε να έρθει και ο Τζέικ να δει. Γλιστράει πάρα πολύ η σκηνή και χανόμαστε λίγο. Μάλιστα. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το ξέρεις. Το ξέρω. Και το φόρεμα υπέροχο, ε. Το φόρεμα είναι του Γκρέγκορι Μόρφη. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είναι η μόνη σχεδιάστρια, παιδιά, που φοράει φόρεμα άλλου σχεδιαστή. Ειλικρινά δεν υπάρχει η Ριτάτα, αλλά είναι μοναδική στο είδος της. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Είναι αυτό που βλέπεις την Ατάλα και την ρωτάς, από πού ψωνίζεις. Και τα δικά σου είναι υπέροχες δημιουργίες, αλλά πραγματικά στο έχω ξαναπεί πόσο κομπλεξάριστη είσαι με τον αφορά δημιουργίες και από άλλους σχεδιαστές. Βέβαια. Θέλω να... Ναι, Παύλο μου. Να ευχαριστήσω την Έλενα, μια φίλη μας που μας βοηθά πάντα. Λίγο κοντά. Μια φίλη μας που μας βοηθά πάντα στις χορογραφίες όταν έχουμε δυσκολίες. Και την αδερφή μου που σήμερα παίξει για μας. Αδερφή σου, ναι. Και την Νούνα μου για το κουστούμ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πριν σας στείλω στο Green Room και ένα τέταρτο κριτή, τον πατέρα σου, να μας πείτε κι εσείς να μας κάνετε κριτική για το ζευγάρι μας. Εγώ χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σε ένα τόσο ωραίο show που γίνεται και για καλό σκοπό. Μετράει και ο σκοπός του show που το κάνετε και πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοια εκδήλωση. Σας συγχαίρω και σας εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύατε ότι θα βλέπατε την κόρη σας να χορεύει έτσι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Και καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ. Κατευθείαν λοιπόν και εσείς στο Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας κρατήσουμε λίγο ακόμη σε αγωνία. Για θα καταφέρει να πάρει η Ρίτα και ο Παύλος από την Κριτική Επιτροπή μας. Βαγγέλη μου. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά σχόλια από την Κριτική μας Επιτροπή και επειδή είναι και ο πατέρας σου εδώ μαζί μας απόψε, θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε και πολύ καλή βαθμολογία. Ό,τι αξίζουμε. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί, αλλά αν είναι καλή βαθμολογία θα γίνει να το λέει όταν επιστρέψει πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Πάμε με τη βαθμολογία για τη Ρίτα και τον Παύλο. Δάκη μου. 9. 9. Wow. Χριστίνα. Αυτά είναι άλλο ένα. Τζέικ. Να σου πω κάτι. Ο Δάκης, επειδή είναι γνωστός και συμμαθητής με τον μπαμπά της Ρίτας, γι' αυτό βάζει τα νιάρια. Ήτανε τρεις τάξεις πιο μικρός από μένα. Τι ήτανε. Τρεις τάξεις μικρότερος. Να σου πω, Δάκη. Δηλαδή Δάκη, τώρα θες να σου πει ότι έχει την ηλικία του. Μπα, όχι. Ακού λίγο. Ακού μια ιστορία του Δάκη στα καμαρίνια. Πες το λίγο. Ωραία, έχουμε δώσε μας βαθμολογία και να την ακούσουμε. Εγώ να την δώσω. Λοιπόν, βαθμολογία. Τι έβαλα με 9-9, 9-9 και 8. Δεν θα μιλήσω. Ρίτα, άκουσες τον μπαμπά. Δεν θα μιλήσω. Σ' αγαπάω, αλλά δεν θα μιλήσω. Είναι έτοιμη να τον δε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν θα μιλήσω. Ναι, σ' αγαπάω, λέει, αλλά δεν θα μιλήσω. Είναι απειλητικό. Σ' αγαπάω, κοίτα, κοντά σου λιώνω σαν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε. Ευτυχώς, Τζέικ μου, που παραμένει στο χορό. Λοιπόν, δύο εννιάρια, ένα οχτάρι. Εντάξει, ρε Ρίτα μου. Μια χαρά, δεν το συζητώ. Ναι. Μια χαρά, είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία που έχουμε πάρει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Αυτό, βέβαια, Ρίτα μου, είναι το 50%. Εάν θέλετε να στηρίξετε την Ρίτα και τον Παύλο για να παραμείνουν μαζί μας και σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και την ιστορία εντωμεταξύ. Τι θέλουμε να μάθουμε κι εμείς. Εσείς πρέπει να καλέσετε στο 931-392 ή από το κινητό σας τηλέφωνο με ένα μήνυμα γράφοντας Χ92 και αποστολή στο 55-77.